με αποκλειστικό του θέμα το κλείσιμο ή όχι της χερσαίας ζώνης λιμένος, και μετά από μία απόφαση που πήραν, που όλοι γνωρίζετε είναι γραμμένη, ζητάνε από εμάς, από την Λιμενική Επιτροπή, να πάρει κάποιες αποφάσεις για τη χερσαία ζώνη λιμένος. Θα ήθελα να το συζητήσω με τα μέλη μας. Όπως γνωρίζετε και είχα τοποθετηθεί εγώ, απόφαση ήδη είχαμε πάρει εμείς σαν Λιμενική Επιτροπή, αλλά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε και το ανώτατο όργανο του Δήμου, που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, και μετά από την απόφαση που μας έστειλε. Βέβαια, όλο αυτό το διάστημα εμείς σαν Λιμενική Επιτροπή και σαν Λιμενικό Ταμείο κάναμε τις ενέργειές μας, κοιτάξαμε διάφορους χώρους. Η πρότασή μου, και θα ήθελα, αν θέλει κάποιος να τοποθετηθεί, είναι ότι θα πάμε σε συνεργασία με το Λιμεναρχείο Χίου σε μονοδρόμηση της παραλίας αρχικά, γιατί προκύπτουν ορισμένα θέματα, και κάποια στιγμή, σύντομα βέβαια, όχι κάποια στιγμή, συγγνώμη, σε συμφωνία με το Λιμεναρχείο Χίου, την Αστυνομική Διεύθυνση Χίου, το Δήμο Χίου, και αφού ενημερώσουμε και τους πολίτες, να κάνουμε και αυτό το τεστ, θα έλεγα σε εισαγωγικά, να κλείσουμε εντελώς τη χερσαία ζώνη λιμένας, να δούμε πώς θα πάει. Αυτή είναι η εισήγησή μου. Τα έργα που γίνονται εδώ συνήθως έχουν μια νοοτροπία μεγαλούπολης και δρόμους που πρέπει να ξεκαθαρίζουμε, ο κινούμε και ο σταματάω. Υπάρχει τρόπος να κινούνται όλοι. Και για να επανέλθω σε αυτό το κομμάτι της Φάρκαινας, υπάρχει μια ρύθμιση στον κώδικα που στοιχείο θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε πάνω από 5 ή 6 σημεία, να υπάρχουν δύο λωρίδες που σε διάστημα 50 έως 100 μέτρων να σβήνουν ένα-ένα τα οχήματα από δύο σε ένα. Οι δύο σειρές να γίνονται ένα. Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Λοιπόν, εμείς εδώ πέρα προσπαθούμε να δείξουμε ότι και καλά ότι θα βρούμε τη λωρίδα τη μία και τη λωρίδα την άλλη. Τέτοια μικρές παρεμβάσεις θα μπορούσαν να έχουν δώσει λύσεις σε πιο εύκολα θέματα, και τούτο εδώ που είναι μεγάλο θέμα, να μην είναι τη στιγμή ένα πρωινό της Παρασκευής να κάποια άτομα να προσπαθούν να δώσουν λύση σε ένα πολύ πολύ σημαντικό θέμα. Αυτά που άκουσα από τον κύριο Μιλωνάδη είναι θέμα μεγάλη συζήτηση. Δεν είναι μία ανακοίνωση 10 λεπτών σε ένα τραπέζι διαβουλίως. Τι θέση παίρνεις? Η πρόταση που κάνω είναι ότι δεν γίνονται έτσι οι λύσεις σε αυτά τα θέματα. Εν πάση περιπτώσει, για το συγκεκριμένο, το θεωρώ ότι θα είναι λίγο δύσκολο να φορτωθεί η πόλη, αυτό που αυτή τη στιγμή κουβαλάει η παραλία, χωρίς να έχει γίνει η δοκιμή που λέμε σε άλλη περίοδο. Δηλαδή, το να περιμένουμε αυτή τη φάση να γίνει η δοκιμή. Το θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μακάρι να γίνει. Επιτύχουμε το κλείσιμο της προκυμαίας με συνέπεια να εξακολουθήσει να ανάπτει τόσο η ποιότητα της ζωής μας, όσο και η ανάπτυξη του τόπου που όλοι εμφανιζόμαστε να επιδιώκουμε. Με λίγα λόγια, απαιτείται εκτροπή της κυκλοφορίας πρώτον από νότο προς τα πλοία για τα γιοταχή και τα ενοικιαζόμενα, για τον οδό Πατελίδα Μιχάλων Ευαγγελιστρίας Κουντουριώτου Ροδοκανάκη Βενιζέλου Λάδης Νεωρίων ή για το περιφερειακό στον κόμβο ΣΟΑ, για τον οδό Ρήμινε Γκρεμού Πολυτεχνείου Κανάρι Λάδης Νεωρίων και δεύτερο από βορρά προς τα πλοία, για τον οδό Καλουτά Τάφρου Λάδης Νεωρίων ή Καλουτά Ινοπίωνος Πολυτεχνείου Κανάρι Λάδης Νεωρίων, εφόσον τα πλοία εξακολουθούν να σταθεύουν στη βόρεια αποβάθρα του λιμένα. Για τα μεγάλο μήκος και βάρος οχήματα, δηλαδή τα λίκες, θα προβλεφθεί είτε διέλευση ελεγχόμενη, δηλαδή υποσυνοδεία από νότο ορισμένη χρονική στιγμή, ίσως λέω εγώ, μπορεί να αλλάξει αυτό, από τις 4 μέχρι τις 5.30 ή από τον περιφερειακό της πόλης για τον οδό Καλουτά Ινοπίωνος Πολυτεχνείου Λάδης Νεωρίων. Αν δοκιμάσετε να κάνετε χρήση, και το τονίζω, των πιο πάνω κατευθύνσεων και δρόμων, θα διαπιστώσετε ότι η σημερινή χρήση τους δεν επιτρέπει την πραγματοποίηση προτροπής του Δημοτικού Συμβουλίου για τους εξής λόγους. Όλο αυτό ξεκίνησε με γνώμονα τα μέτρα που πήραμε για τον κορονοϊό, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έξτρα κτλ. Αλλά αυτό σιγά σιγά εξελίχθηκε σε μια συζήτηση μεταξύ των μελών μας
ότι το κλείσιμο της παραλιακής οδού θα είναι καλό για την βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι μπορούμε να κάνουμε μία δοκιμή για το κλείσιμο της παραλίας. Εμείς έχουμε καταλήξει σε συζητήσεις ότι αυτή τη στιγμή, επειδή δουλεύουν τα καταστήματα στο 80-90% των δυνατοτήτων των τραπεζοκαθισμάτων, δεν θα χρειαστεί να βγάλουμε έξτρα κάθισμα. Οπότε θέλω να δώσετε την προσοχή σας εδώ ότι δεν πάμε με βάση και ζητάμε κάτι ώστε να βάλουμε έξτρα τραπεζοκαθίσματα ώστε να δουλέψουν παραπάνω επιχειρηματίες παραλίας. Απλά βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ θετικό και όπως θα ξέρετε πάρα πολύ καλά και πρώτα 15 ετία το ανέφερα και στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι η Απλοταριά ήταν διπλής κυκλοφορίας δρόμος. Τότε υπήρχαν πολύ μεγάλες ενστάσεις από πού θα περνάει ο καθένας μέσα από το κεντρικό σημείο της Απλοταριάς που πηγαίνανε κάποιοι σπίτια τους, πηγαίνανε κάποια ταξί, κάποιους πελάτες τους κτλ. Υπήρχε μεγάλη ένσταση και ένταση και όπως είδατε τώρα αυτή τη στιγμή με το να κλείσει η Απλοταριά και να γίνει ένας πεζόδρομος ο οποίος χρησιμοποιείται όχι μόνο όταν είναι ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα αλλά χρησιμοποιείται και το βράδυ για βόλτα των ντόπιων. Δημιουργηθήκαν άλλα, από ό,τι θυμάμαι ήταν 4 με 5 κρουασαντερί και άλλα 4-5 καφέ. Αυτή τη στιγμή μετράμε για 30 καφετέριες κοντά στην Απλοταριά. Αυτό σημαίνει όχι αθέμητος ανταγωνισμός, γιατί εμείς κοιτάμε συλλογικά την εστίαση και η εστίαση, το έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι ένας οικονομικός συνδεκτικός κρίκος που ένας συνδέεται με τον άλλον και ο ένας δίνει δουλειά στον άλλον, αλλά έδωσε και σε 300-400 ανθρώπους δουλειά, που αυτό σημαίνει ότι κάποιοι αρχίσαν κάποιες οικογένειες και βάζαν χρήματα στις τσέπες ώστε μπορούν να τα καταναλώνουν στην τοπική αγορά. Έχουμε τεράστια προβλήματα με τα φορτηγά. Έρχονται 4 και 5 και 6 ώρες απέναντι από τα καταστήματα. Οι μηχανές δουλεύουν, έρχονται πελάτες, φεύγουν πελάτες πριν ακόμα τους σερβίρουμε. Γενικά υπάρχει ένα μπάχαλο, να το πω έτσι. Από θέμα θορύβου, από θέμα κίνησης κτλ. Θα ήθελα επειγόντως να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Εγώ δεν συμφωνώ να κλείσει η παραλία ή από εκεί, γιατί θα φορτωθούμε όλο το πακέτο αυτό. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μια πιο σωστή σκέψη και υποδομή και όχι αυτή τη στιγμή, μέσα στο καλοκαίρι, όπως είπε ο κύριος. Από εκεί και πέρα, εντάξει, τα προβλήματα είναι γνωστά. Τα έχω αναφέρει εδώ, τα αναφέρω χρόνια, όχι τώρα. Αν δεν γίνει φέτος κάτι με αυτό, πολύ φοβάμαι ότι όλη η οδός νεωρίων θα κλείσει. Με όλη τη σημασία του λέξεως, το λέω αυτό. Έχουμε τεράστια προβλήματα. Ο φωτισμός. Το κλείσιμο, οι επιχειρήσεις ήδη είναι στο... Δηλαδή, αυτό που μας έσωζε εν μέρη ήταν η Τουρκία, κακά τα ψέματα. Από εκεί και πέρα δεν υπήρχε κάτι άλλο. Από το θέμα του τουρίστα ή του Έλληνα, ερχόντουσαν και δεν είμαι μόνο εγώ, όλη η περιοχή αυτή είναι υποβαθμισμένη.